Πάμε να δούμε τι γίνεται από την πλευρά των Αμερικανών. Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του θα αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν στις 31 Αυγούστου. Ζήτησε όμως από το State Department να εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Αυτό είπε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του Πενταγώνου. Τι εννοούν οι Αμερικανοί, θα μας εξηγήσει τώρα ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, Πέτρος Κασφίκης. Ναι, Ράνια, βλέπουμε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να προλάβει το χρονοδιάγραμμα και συνεχίζει να διαμηνύει σε όλους τους τόνους. Ότι στόχος είναι η επιχείρηση να ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Mm-hmm. Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτή την απόφαση. Πρώτον, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παραδέχθηκε ότι η συνεργασία του Ταλιμπάν είναι σημαντική για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει εκτίμηση ότι μια παράταση πέρα της 31 Αυγούστου θα θέσει σε κίνδυνο τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς όπως είναι γνωστόν έχουν συγκεντρωθεί τρομοκρατικά στοιχεία στη Καμπούλ. Το βασικό όμως ζήτημα, Ράνια, είναι τι θα γίνει με την ολική απομάκρυση των αμερικανικών δυνάμεων. Έτσι, μάθαμε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να εκπονήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση που η εκένωση δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πέτρο, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο, γιατί οι ανακοινώσεις έγιναν πριν από λίγη ώρα, αλλά να προσπαθήσουμε λίγο να το ερμηνεύσουμε αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί να σημαίνει παράταση μετά την 31η. Μπορεί να σημαίνει νέα επιχείρηση σε έναν δεύτερο χρόνο. Μπορεί να σημαίνει συνεργασία με κάποια άλλη δύναμη για απομάκρυνση πολιτών. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε ότι δεν θέλει να προτρέξει και να αποκαλύψει οποιαδήποτε λεπτομέρεια για αυτά τα σχέδια. Παρόλο όμως αυτά, καταλαβαίνετε ότι εφόσον μιλάμε για τον Πεντάγωνο, μιλάμε για στρατιωτικά σχέδια και κάποιο είδους στρατιωτική παρουσία. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι οι Αμερικανοί θα διατηρήσουν τον έλεγχο του αεροδρομίου στην Καμπούλ, ότι θα δούμε δηλαδή την υφιστάμενη κατάσταση να συνεχίζεται και μετά τις 31 Αυγούστου. Πλέον όμως έχει μπει στο τραπέζι το ενδεχόμενο ότι θα υπάρχει κάποια μορφή στρατιωτική παρουσία και δράση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση με επιτυχία, στην περίπτωση που αυτό κρυφτεί απαραίτητο, όπως είπε ο ίδιος ο Τζο Μπάιντεν. Πέτρος, ευχαριστώ πολύ. Η επιχείρηση σωτηρίας των πολιτών θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες σε στρατιωτική υποχώρηση που έχει ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους, ακόμη και σύγκρουση. Τι μορφή μπορεί να πάρει η σύγκρουση αυτή, τι μπορεί να συμβεί κατά την αποχώρηση των στρατευμάτων, θα μας πει τώρα ο στρατής Αγγελής. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι Ράνια λένε ότι όσο περισσότερο μένουν οι στρατιώτες τους στην Καμπούλ, τόσο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος να δεχθούν επίθεση οι ίδιοι. Mm-hmm. Παράδειγμα, ο ISIS, το παρακλάδι του ISIS των τσιχαντιστών στο Αφγανιστάν, που είναι εχθροί των Ταλιμπάν, θα μπορούσαν όμως να επιτεθούν, παραδείγματος χάρη, με ένα φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά στον κόσμο, στην περίμετρο του αεροδρομίου, και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια γενίκευση ανταλλαγής πυρών και σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Αυτό φοβούνται. Αντάλογους φόβους εκφράζουν και οι Βρετανοί. Αυτά όλα συνδέονται με αυτό που συζητάγατε πριν με τον Πέτρο στην Ουάσιγκτον και με την αναζήτηση ενός μεταβατικού σταδίου, μιας άλλης φόρμουλας, όπου κάποιοι στρατιώτες θα μπορούσαν να παραμείνουν εκεί, ίσως με έναν άλλο χαρακτήρα, και να εγγυώνται μια ομαλή μετάβαση κάποιων πολιτών δυτικών που θα φτάνουν με καθυστέρηση στο αεροδρόμιο. Μένει να το δούμε αυτό. Ναι. Τώρα, οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι έχουν στρατιώτες έχουν απομακρύνει 88.000 πολίτες. Οι άνθρωποι αυτοί πού βρίσκονται, μας έχουν πει? 88.000 από την αρχή του Αυγούστου, 82.000 μετά την εισβολή, την είσοδο των Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Ουσιαστικά κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς να πει με ακριβή στοιχεία. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες έχουν φύγει. Σταθμοί ενδιάμεση είναι γειτονικές χώρες, είναι το Κατάρ, είναι και βάση στη Γερμανία μεγάλη του Ραμστάιν. Έχουν μεταφερθεί άνθρωποι μέχρι και στην Ουγκάντα, δεκάδες πήγαν σήμερα εκεί. Όμως κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς αυτή τη στιγμή να μας πει συγκεντρωτικά στοιχεία για το πόσες χιλιάδες βρίσκονται, πώς έχει γίνει αυτή η κατανομή. Μάλιστα. Στρατή Αγγελή, σε ευχαριστώ πολύ. Το Μέγκα παρουσιάζει απόψε το δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο Γιάννη Μούτσο, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν. Ο Σουχαήλ Σαχίν μιλά για το ρόλο του Ερντογάν στην επόμενη μέρα. Αναφέρεται στο τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους πολίτες που θα μείνουν στο Αφγανιστάν μετά τις 31 Αυγούστου, αλλά και για το ενδεχόμενο ειρηνευτικής δύναμης στη χώρα με συμμετοχή και της Ελλάδας. What is the Taliban vision? How do you intend to govern? There is a poppy cultivation in Afghanistan. We are committed to eradicating that. But there is need the international community help us in substitute projects for farmers. Will China, Turkey, and maybe Qatar play a role in the reconstruction of Afghanistan? Yes, yes, sure, sure. Yes, they are expected to play a role in the construction of Afghanistan, but at the same time that
It doesn't mean that the U.S., which was involved in war in Afghanistan, they do not have their participation. If, for example, the Americans leave your country after 20 years, just by the 31st of August, but there are other citizens from other nationalities that are left behind, what will happen to them? We have announced all those who are working with the foreign troops in foreigners, their life and property are safe. This is our commitment. There is no risk to their property and their life, and they can start their normal life, and also they contribute with their capacities and capabilities to the reconstruction of our country. Turkish President Tayyip Erdogan has been promoting the fact that he had a series of telephone calls with several European and world state leaders. So does President Erdogan believe he can play a mediator's role between the Taliban and the West? When we have a new government in Afghanistan, relation with all Islamic countries in other countries, including Turkey. Mm-hmm. So they can contribute to the reconstruction of Afghanistan. They can have cooperation with us. Would you actually accept a peacekeeping force in the near future in Afghanistan, maybe including the participation of peacekeepers from Turkey or even Greece? The people of Afghanistan, they are freedom-loving people. We have control all over Afghanistan, in the so there is no security problem. What has actually changed in the Taliban regime if we look back in 20 years' time? In terms of our belief, our goals, they are the same goals. We want an independent country. We want an inclusive Islamic government in the country.